Γιάννη μου, καλώς όρισες στο Jazz Breeze. Είναι μεγάλη μας η χαρά και τιμή να σε φιλοξενούμε και με σένα πρώτον ανοίγουμε την ραδιοφωνική μας πόρτα του Jazz Breeze στην jazz σκηνή της Κύπρου. Ευχαριστώ πολύ που με έχετε, να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ που μας θυμάστε εδώ στην Κύπρο ότι υπάρχουμε, ζούμε και αναπνέουμε και λατρεύουμε και εμείς την jazz και πολύς είναι ο κόσμος, ο μουσικός κόσμος που ασχολείται με jazz στην Κύπρο. Πολλά καινούργια παιδιά έρχονται κάθε χρόνο από σπουδές και σιγά σιγά μεγαλώνει και το κοινό της jazz στην Κύπρο και αυτό φαίνεται από τα gigs που παίζουν δεξιά και αριστερά σε μπαράκια, σε παραστάσεις. Σιγά σιγά ο κόσμος είναι όλο και πιο πολλής. Στην αρχή ήταν κυρίως ξένοι τουρίστες, αλλά τώρα μπορώ να πω ότι και αρκετοί Κύπροι ενδιαφέρονται για την jazz σκηνή στην Κύπρο. Πάρα πολύ ελπιδοφόρο και αγαπάμε πολύ τις μουσικές σας. Γιάννη μου, θέλεις να μας πεις για την πορεία σου, τη σχέση σου με τη μουσική, τη σχέση σου με την jazz, τις σπουδές σου? Ναι, εντάξει, είναι πολλά τα πράγματα που μπορούμε να, που ένας μουσικός, ένας καλλιτέχνης μπορεί να πει. Θα αρκεστώ απλά να πω ότι ασχολήθηκα με τη μουσική από μικρός. Ο πατέρας μου ήταν drummer. Είχα την ευκαιρία να δω μουσικούς να κάνουν πρόβα από κοντά, να δω πώς είναι αυτό το πράγμα, τι ενέργεια θέλει, τι αφοσίωση θέλει, τι γνώσεις θέλει και έτσι σιγά σιγά ακολούθησα αυτόν τον δρόμο. Καθοριστικό για μένα ήταν ότι μπήκα στη μουσική της Εθνικής Φρουράς εδώ στην Κύπρο. Εμείς την ονομάζουμε ΣΜΕΦ, Στρατιωτική Μουσική Εθνικής Φρουράς. Mm-hmm. Εκεί γνώρισα κάποια παιδιά που ήταν και αυτοί σοβαροί στο να ακολουθήσουν τη μουσική ως επάγγελμα. Φτιάξαμε μια μπάντα. Είμαστε ακόμη φίλοι και παίζουμε με κάποιους από αυτούς. Οπότε μετά που τελείωσα τη θητεία μου ως στρατιώτης, με κάποια από τα παιδιά που ήμασταν συνστρατιώτες, πήγαμε για σπουδές στην Αμερική, στο... Δεν ξέρω αν σου έχω ξαναπεί. Στον Μπέρκλι είχα σπουδάσει στη Βοστόνη. Εκεί πέρασα 7 χρόνια. Έκανα το πρώτο μου πτυχίο στον Μπέρκλι και το δεύτερο μου πτυχίο, το μεταπτυχιακό, στο Κονσερβατόριο της Βοστόνης. Έπειτα, όταν τελείωσα τις σπουδές, επέστρεψα στην Κύπρο και εργοδοτήθηκα δεξιά και αριστερά στη μουσική βιομηχανία, ας πούμε, της Κύπρου. Όσο μπορούμε να πούμε μουσική βιομηχανία. Τέλος πάντων, αυτό που υπάρχει στην Κύπρο. Μάλιστα. Θέλεις να πάμε σε ένα πρώτο κομμάτι σου για να σε γνωρίζουν και ακροατές μουσικά? Βεβαίως, ποιο θα είναι αυτό? Μου. Το πρώτο που θα ακούσουμε, πρώτα να πούμε ότι θα ακούσουμε κομμάτια από το δεύτερο προσωπικό μου δίσκο που έχει τίτλο «Κάθαρσης». Το CD αυτό έχει original συνθέσεις από 2 Κύπριους συνθέτες. Ο ένας είναι ο Μιχάλης ο Μέσιος που είναι και ο μπασίστας στο CD. Ο άλλος είναι ο Γλαύκος ο Κοντεμενιώδης, πιανίστας που ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη πολλά χρόνια τώρα. Και κάποια κομμάτια είναι, 3 κομμάτια είναι jazz standards. Θα ακούσουμε ένα από αυτά που ονομάζεται If I Were a Bell. Πάμε να το ακούσουμε, συμπληρώνοντας αυτά που είπες, ότι το πολύ γνωστό Μιχάλη Μέσιο και μέρος της μπάντας σου, του sessions σου, θα τον έχουμε στο Jazz Breeze λίγο πιο αργά, κάπου στο Μάιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι σου. Thank you.
Γιάννη μου, επιστρέφεις από το Berkeley, επιστρέφεις από τις σπουδές σου. Μίλα μας λίγο παραπάνω για τη δράση σου που είναι έντονη στη μουσική σκηνή της Κύπρου. Θα έλεγα ότι έγινε εντονότερη τα τελευταία 2-3 χρόνια που οργανώθηκα καλύτερα, όχι μόνο ως drummer, αλλά και με μια εταιρεία που φτιάξαμε μαζί με την αδερφή μου, την A Βαφέα Jazz Projects, που ουσιαστικά με μανατζάρι, ας το πούμε, η αδερφή μου. Αυτό μπορεί να ακουστεί σε ένα λίγο παράξενο ή ακόμη και αστείο. Θα πει κάποιος, καλά, ποιος είναι αυτός και έχει βάλει και manager να το μανατζάρει, τι είναι, ας πούμε. Όμως στην πραγματικότητα, εγώ που το ζω, η διαφορά είναι τεράστια. Πρώτα-πρώτα ο μουσικός μπορεί να αφιερωθεί 100% στη μουσική και όλα τα υπόλοιπα τα τεχνικά, το πού θα παίξει, πότε θα παίξει, κάτω από ποιες συνθήκες, πότε θα πληρωθεί, τα τρέχει κάποιος άλλος, οπότε κάνει τη ζωή μου πολύ πολύ πιο εύκολη. Φυσικά, να πάω ένα βήμα πριν τη δημιουργία αυτής της εταιρείας, να πω ότι όταν ήρθα στην Κύπρο έκανα αρκετά gigs στην Κύπρο με διάφορες μπάντες, αλλά αυτό που με ενδιέφερε περισσότερο ήταν να βγω εκτός συνόρων. Και φυσικά τα πρώτα μου βήματα ήταν στην Ελλάδα, έπαιξα μερικές φορές στο Technopolis Jazz Festival, στο Syros Jazz Festival, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, έκανα 1-2 σεμινάρια εκεί. Οπότε είχα πλώσει λίγο άνοιξα λίγο τα φτερά μου να πω στο εξωτερικό, και αργότερα κατάφεραμε να παίξουμε και λίγο στην Ευρώπη, Γερμανία αρκετές φορές, Πολωνία. Αλλά τέλος πάντων αυτά ήταν, πώς να πω, πηγαίναμε να παίξουμε απλά 3 μέρες και ερχόμασταν πίσω. Και μετά ξανά 2 μέρες και ερχόμασταν πίσω. Αυτό που κάνω τώρα είναι πολύ πιο οργανωμένο, θα έλεγα, γιατί έχει μια συνοχή. Ας πούμε, το καλοκαίρι ξέρω ότι θα έχω μια μικρή περιοδία, ας το πούμε. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί να ακούγεται στα αυτιά σας λίγο αστείο ένας drummer να μιλάει αυτό. Καθόλου, γιατί αυτό, η περισσότερη μουσική που μιλάμε, αυτό θεωρούν ως και το βασικό πρόβλημα στη σκηνή της jazz, ότι προσπαθούν από μόνοι τους. Δεν είναι καθόλου αστείο, είναι μάλλον πολύ σπουδαίο το να μπορείς να έχεις μια τέτοια υποστήριξη. Εντάξει, εμένα βοήθησαν και οι συνθήκες. Έμεινε η αδερφή μου χωρίς δουλειά και είπε να καταπιαστεί με αυτό. Είναι πολύ κοινωνική, αγαπάει την jazz και έτσι τις μετέφερα εγώ όλες τις γνώσεις που είχα περί του θέματος και τόσα χρόνια που παίζω μουσική, και αυτή από μόνη της, λόγω του ότι είναι πολύ δραστήρια, αγαπά αυτό το αντικείμενο, οπότε σε μικρό χρονικό διάστημα καταφέραμε να κάνουμε πολλά και διάφορα. Απλά να σου πω ότι έχει δημιουργήσει και δική της δισκογραφική εταιρεία που κελαδίτες καλλιτέχνες έχουν αποταθεί στην αδερφή μου για να ανεβάσουν τα albums και να μπορέσουν να τα πουλήσουν από τη δική της την εταιρεία. Οπότε κάνουμε κάποια βήματα, κάνουμε πολλά λάθη, απλά είναι η αγάπη μας τόσο μεγάλη για την jazz που αυτό θα κάνουμε μέχρι να πεθάνουμε. Θέλω να πω, το hype που μας δίνει το να παίζουμε και να ασχολούμαστε με τη jazz είναι τόσο μεγάλο που δεν πρόκειται να το αφήσουμε, ξέρεις. Και η δική μας αγάπη είναι μεγάλη, γι' αυτό μας ανοίγει στην όρεξη για άλλο ένα κομμάτι. Πες μας ποιο θα ακούσουμε. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο είπα ότι ήταν ένα jazz standard που εγώ γνώρισα από ένα άλμπουμ του Miles Davis. Το δεύτερο είναι ένα original composition από τον Γλαύκο Κοντεμενιώτη. Αν δεν κάνω λάθος, το είχε ηχογραφήσει ο ίδιος στο πρώτο του CD. Ονομάζεται All About Monk και αναφέρεται στον Thelonious Monk, τον διάσημο πιανίστα και συνθέτη. Και είναι στο ύφος αυτό του Thelonious Monk με dissonance και περίεργους ρυθμούς. Μπορώ να πω ακόμα κάτι? Βεβαίως, βεβαίως. Θεωρώ ότι σε αυτό το δεύτερο μου συντή το κύριο χαρακτηριστικό είναι η πολλή ενέργεια και το μεγάλο interaction μεταξύ των μουσικών. Μπορεί να είναι τρίο η μπάντα, δηλαδή κοντραμπάσο, πιάνο και τύμπανα,
αλλά θεωρώ ότι υπάρχει πολύ interaction μεταξύ μας, θετικό. Δεν προσπαθάει ο ένας να πνίξει τον άλλο, αλλά υπάρχει πολλή ενέργεια που κάνει ο ένας συνέχεια πάσα στον άλλο να μιλήσει μουσικά και να πει αυτά που θέλει. Οπότε θα το ακούσουμε αυτό και στο All About Monk και στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Thank you.
Γιάννη, θα ήθελα, αν το θες και εσύ βέβαια, να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για την μπάντα σου, για το τρίο που έχετε φτιάξει. Ωραία. Πρώτα να πω ότι την μπάντα αυτή την έφτιαξα, να πούμε ότι την μπάντα ονομάζεται Ιωάννης Βαφέας Τρίο. Και ο λόγος που ονομάζεται Ιωάννης Βαφέας Τρίο δεν είναι ότι κάποιος από τους τρεις, εγώ στην προηγουμένη περίπτωση, ξεχωρίζω παιχτικά. Απλά κάποιος πρέπει να αναλάβει να κάνει όλη τη δύσκολη δουλειά πέρα του να παίξουμε τη μουσική. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να βγει ένα CD, για να κλείσουμε ένα gig, για να πάμε ένα ταξίδι, για να παίξουμε σε ένα φεστιβάλ. Οπότε όλα αυτά τα έχω αναλάβει εγώ και γι' αυτό έχει και η μπάντα το όνομά μου. Θέλω επίσης να πω ότι οι συνάδελφοί μου και οι συνεργάτες και πολύ καλοί φίλοι έχουν δώσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, το 100% της ενέργειας τους, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι πραγματικότητα, γιατί αν σκεφτούμε ότι ο Μιχάλης ο Μέσιος, ο μπασίστας, έχει γράψει δύο κομμάτια, ο Χρήστος ο Γερολατσίτης που είναι ένας πολύ σπουδαίος πιανίστας και θα ακούσετε γι' αυτόν, είμαι σίγουρος, σύντομα, γιατί είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων και θα έλεγα εκρηκτικό σαν παίχτης. Πραγματικά είναι, αξίζει τον κόπο κάποιος να το δει live να παίζει. Οπότε ο Χρήστος έχει κάνει 4 ή 5 ενορχιστρώσεις και ο Μιχάλης έχει γράψει 2 από τα κομμάτια και τα παιδιά ερχόντουσαν εδώ στο σπίτι σε ατέλειωτες πρόβες να παίξουμε, να μοιραστούμε τη μουσική. Οπότε όταν λέω ότι το ότι πάντα έχει το όνομά μου, το εννοούσα προηγουμένως ότι θα μπορούσε αυτή η μπάντα να έχει το όνομα οποιοδήποτε, ή του Μιχάλη ή του Χρήστου. Πέρα από αυτό, να πούμε ότι έχουμε βλέψεις για το μέλλον και οι τρεις. Απλά θέλει το πράγμα να πρέπει πρώτα να βγούμε από την καραντίνα, να δούμε τη ζωή μας μετά από το COVID-19, που μας βασανίζει και εμάς και εσάς και τον κόσμο όλο, για να ξεκινήσουμε να διεκπεραιώνουμε κάποια σχέδια που έχουμε στο μυαλό μας. Προς το παρόν, δυστυχώς είναι στο ψυγείο όλες αυτές οι σκέψεις που έχουμε. Να πούμε φυσικά ότι, όπως σου έλεγα πριν να ξεκινήσουμε, ότι εγώ ήρθα από πρόβα τώρα. Ήμουνα σε κάποια πρόβα μαζί με τον πιανίστα μας τον Χρήστο. Οπότε μπορεί τα πράγματα να φαίνονται ότι είναι στο ψυγείο και να είναι εξωτερικά, αλλά για μας δεν σταματά η διαδικασία του μαθαίνω, προχωρώ, ηχογραφώ και με την πρώτη ευκαιρία αυτή η δουλειά θα βγει έξω στον κόσμο. Είστε απολύτως ενεργοί λοιπόν, το Γιάννης Βαφέας Τρίο. Έτσι όπως σας κόψαμε με το ραδιοφωνικό ψαλίδι, θα σας έχουμε και τους τρεις, ξεκινώντας με σένα σήμερα. Θα έχουμε και τους άλλους δύο, ελπίζω και τον υπέροχο πιανίστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα και όποιον μας δίνει βήμα για να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουμε και σας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε προσωπικά και σένα πάρα πολύ. Και εγώ, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από σένα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την μπάντα σου και με την κυπριακή jazz σκηνή για τα επόμενα jazz breeze. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε για να κλείσουμε? Το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε ονομάζεται Crack of Dawn. Είναι μια σύνθεση του Μιχάλη Μέσιου και είναι το πρώτο κομμάτι στο CD, στο τελευταίο μας CD Κάθαρσης. Να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι σου.